Το πρωί της δεύτερης μέρας βρήκε τα πληρώματα να προετοιμάζονται για τη διαδρομή των 40 ναυτικών μιλίων από την Αστυπάλαια στην Ίσυρο. Στην Αστυπάλαια τα πληρώματα είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τον μοναδικής αρχιτεκτονικής χώρο, όπου τα σπίτια λειτουργούσαν σαν οχύρωση από επίδοξους επιδρομής, οι οποίοι χάνονταν μέσα στα δεδαλώδη σοκάκια. Η Αστυπάλαια είναι ένα πολύ όμορφο νησί που επισκεφτήκαμε φέτος. Η χώρα είναι πάρα πολύ όμορφη και γραφική και έχει σοκάκια που αξίζει να χαθείς. Το κάστρο είναι επίσης πολύ όμορφο. Την ώρα του Βασιλέματος απολαύσαμε πολύ όμορφα χρώματα. Οι δύο παραλίες που έχει καλύπτουν όλα τα γούστα και είναι νησί που σίγουρα θα ξαναερχόμουν. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές και τα πρώτα σκάφη έφτασαν στην Ίσυρο μόλις μετά από 3,5 ώρες. Λίγο να δώσω και κάνα κάτω. Πάμε ρελί. 1, 2, 3, γερά, 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 γερά. Γερά ρελί, γερά. Πάμε. Στην κατηγορία ORCI, με μια εξαιρετική εμφάνιση, τα σκάφη Black Jack και τα MAM κατέλαβαν αντίστοιχα την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Στην κατηγορία Club, το σκάφος Σήμερα ήταν αυτό που κέρδισε την κούρσα, ενώ στην κατηγορία IRC, πρώτο τερμάτισε το σκάφος Ανατέλους Αφροδίτη, σκαρφαλώνοντας την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ το σκάφος Σαξούκα τερμάτισε τρίτο και μετά από μια νικητήρια κούρσα στο πρώτο μπράτσο, βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της γενικής. The first leg was good. We were number one. Second leg had some problems with this asymmetric and we finished 3. Now overall we are number 2. We are waiting for the coming legs to make it up and get the first place again. Τα σκάφη θα παραμείνουν δεμένα στο λιμάνι των Πάλων για μία μέρα, δίνοντας την ευκαιρία στα πληρώματα να περιηγηθούν και να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Νησίρου πριν συνεχίσουν για τον τελικό σταθμό της Aegean Regatta, τη Ρόδο.